Αυτά περί Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, όταν αρχίσει και καθαρίζει την καρδία, για ποιον την καθαρίζει? Ακούτε πόσον ταπεινά είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν έχει άλλη ρώτηση μετά. Η Ατριάς, ελείς προημάς. Λοιπόν, μόλις αρχίσει το Άγιο Πνεύμα να καθαρίζει την καρδία μου, όχι όλοι, όχι, ένα κομμάτι, λίγο, μέρος της καρδίας. Κύριε, ο Κύριος λέει στον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο λέει στον Χριστό, έλα να κατοικήσεις. Μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα μας και να έχουμε απόλυτη ακαθαρσία? Όχι. Μια προσπάθεια θέλει. Ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας. Ακούτε τι προνόμιο έχουμε οι Ορθόδοξοι από την ώρα που βαφτιστήκαμε. Το φύλακας άγγελος που είπαμε προηγουμένως. Εμείς είμαστε οι πρίγκιπες του Θεού οι Ορθόδοξοι. Μπορούμε πολύ εύκολα να γίνουμε Άγιοι. Φτάνει να μετανιώνουμε. Να έχουμε στόχον την ταπείνωση και την μετάνοια και την τακτική θεία κοινωνία. Αυτό. Έπεσα ήμαρτος, προσευχή, εξομολόγηση και πάνω. Συνεχίζουμε. Όχι ενοχές, ούτε ευλακίες του τα πράγματα. Ποιος είμαι εγώ να είμαι αναμάρτητος? Έτσι. Έρχεται ο Χριστός. Μόλις έρθει το Άγιο Πνεύμα και καθαρίσει λίγο τόπο στην καρδία, έρχεται ο Χριστός. Το καταλαβαίνεις ότι έρχεται ο Χριστός, γιατί πλέον συγκινείσαι. Μαλακώνεις. Ο Χριστός είναι η αγάπη, ρε παιδί. Αρχίζεις να αγαπάς, να συγχωράς, να δακρύζεις. Ακούεις λέξεις που άκουες παλιά, ποιες σου μιλούσαν και μιλούσαν σου οι λέξεις. Βλέπεις έναν τοπίο και δοξάζεις τον Θεό. Λοιπόν, αλλοιώνεται το μάτι σου. Βλέπει όμορφα πράγματα. Λοιπόν, και δοξολογεί. Ενώ παλιά έβλεπε όμορφα πράγματα, και ο νους του ήταν ψυχανόμανος. Κατάλαβες. Λοιπόν,